Θα πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Θα πάμε στον τέταρτο κύκλο προγράμματος Κωστής Παλαμάς, που ξεκινά και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο επίκουρος καθηγητής δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αντώνης Σκαμνάκης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τέταρτος κύκλος του προγράμματος Κωστής Παλαμάς. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Σκαμνάκη? Κοιτάξτε, είναι ένα πρόγραμμα διαβίου μάθησης, το οποίο τρέχει με συνεργασία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του δικού μας Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Και πάντα βέβαια σε συνεργασία και με την Γενική Γραμματεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπου είναι και ο δυνητικός δικαιούχος. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είναι στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος διαβίου μάθησης. Στοχεύει ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη, γενικά μιλώντας, στη Βόρεια Ελλάδα να εκπαιδεύσει περίπου γύρω στα 850 άτομα, με έμφαση σε θέματα πολιτισμού, τουρισμού, επικοινωνίας, σε αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες. Τα προηγούμενα σεμινάρια που έγιναν είχαν πάρα πολύ επιτυχία, διότι προσφέρουμε, η αλήθεια είναι, πολύ καινοτόμα προγράμματα πάνω στον τουρισμό, επαναλαμβάνω, εναλλακτικό τουρισμό, αγροτουρισμό, πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γενικά τις δημόσιες σχέσεις, όλες αυτές τις ενότητες τις εντάσσουν. Υπάρχουν περίπου 10 σεμινάρια σε κάθε κύκλο, 10 μάλλον διδακτικές ενότητες, 36 ωρών, με δύο διαφορετικές θεματολογίες. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι θέλουν στην κυριολεξία να παρακολουθήσουν και άλλα σεμινάρια. Δεν έχουμε βέβαια τη δυνατότητα αυτό να επαναλαμβάνεται συνέχεια στους ίδιους ανθρώπους. Θέλουμε να έρθουν και άλλοι από την πόλη να παρακολουθήσουν, να δοθεί ευκαιρία και δυνατότητα σε πάρα πολλούς, δηλαδή, έτσι ώστε να φτάσουμε τον αριθμό που θέλουμε να προσεγγίσουμε, το 850 άτομα δηλαδή. Κύριε Σκαμπλάκη, σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα αυτό? Απευθύνεται σε ενήλικες βασικά. Οι άνθρωποι δηλαδή που είναι είτε επαγγελματίες από το χώρο του τουρισμού, των ενωτήτων που σας είπα δηλαδή προηγουμένως, μπορεί να είναι ταυτόχρονα και άνεργοι, μπορεί να είναι και μεταπτυχιακοί φοιτητές, επαγγελματίες από όλους τους κλάδους και δημοσιογράφοι όπως εσείς. Ναι, ναι. Αυτοί που διδάσκουν είναι κατά κύριο λόγο μέλη ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να είναι διδάκτορες εξειδικευμένοι σε θέματα πολιτισμού, επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, και τουρισμού. Όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν ηλεκτρονικά μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση kostispalamas.uoa.gr, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Και να συμπληρώσουν μία αίτηση, εμείς θα τους καλέσουμε να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Ακόμα και ο αριθμός να υπερβεί, νομίζω ότι θα έχουν τη δυνατότητα όσοι κάνουν την αίτηση να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα. Πολύ ωραία. Μέχρι την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι η κατάθεση των αιτήσεων και 24 Αυγούστου ξεκινάει ο τέταρτος κύκλος. Κύριε Σκαμνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Παρακαλώ, να είσαστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.